Κύριε Βογιατζόγλου, από ό,τι ακούσατε από τον κύριο Λουράντο και από τον κύριο Θανασόπουλο, τι λέτε εσείς? Οπωσδήποτε δεν είστε ευτυχείς ούτε εσείς ούτε οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Οπωσδήποτε. Κάθε πλευρά. Αλλά και οι δύο κάθε για, πλευρά, για σας αγωνίζονται, ναι, όπως κάθε κατάλαβα. Πλευρά έχει τα δικαιολογητικά της. Ναι. Η υπόθεση είναι ότι τα πληρώνουμε όλα εμείς, βασικά οι συνταξιούχοι και μετά οι εργαζόμενοι, γιατί οι συνταξιούχοι έχουν μια, δύο, τρεις και τέσσερις αρρώστιες. Λόγω ηλικίας, λόγω το ότι έχουν φθαρεί 35, 40 και 50 χρόνια στη δουλειά. Και πόσο να ζήσουν για να έχουν και την αντίστοιχη περίπτωση. Και είναι είδος πρώτης ανάγκης το φάρμακο για τους συνταξιούχους. Όπως είναι και το ψωμί, είναι και το φάρμακο. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Από το 90 μέχρι το 94 ανεβήκανε τα φάρμακα 200%. Μάλιστα. Ενώ οι συντάξεις δεν πήγαν παραπάνω από 40. Μάλιστα. Δηλαδή, τι γίνεται? Κύριε ακόμα, Λουράντο, αν δεν εισπράττουν οι φαρμακοποιοί, δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα δεν αυξήθηκαν. Ακόμα. Δεν ακριβήναν τα φάρμακα. Δεν ακριβήναν τα φάρμακα. Ακούτε. Εμείς που τα αγοράζουμε ξέρουμε. Μα αν θέλετε να σου πω. Λοιπόν, μα τι λέω, από πού αγοράζετε εσείς, κύριε? Η συμμετοχή. Αντικατεστάτε τα φαρμακεία. Φθηνά φάρμακα με ακριβά. Τα ίδια φάρμακα όμως. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Άλλα φάρμακα. Αποσυρθήκαν τα ίδια φάρμακα με άλλα κουτάκια, κύριε. Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς λέω εγώ ότι κάθε πλευρά μπορεί να υποστηρίξει το δίκαιο της όπως το νομίζει. Αυτοί που την πληρώνουμε είμαστε εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι αυτό που έκανε χίλιες τώρα κάνει 3.000. Έτσι. Πήγε 200 φορές απάνω. Είναι το ίδιο, η ίδια σύσταση φαρμάκου. Ακριβώς. Με τα ίδια αποτελέσματα. Το ίδιο που έπαιρνε, και τις ίδιες παρενέργειες. Το 90, έτσι. Το ίδιο παίρνει και τώρα 200% παραπάνω. Τώρα, ακόμη το ΙΚΑ μας φόρτωσε και με ένα 5% επιπλέον. Δηλαδή ήταν η συμμετοχή 20%, το έκανε 25. Μάλιστα. Από το 90. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα η σύνταξη αυτή που έχει χάσει και 40% αυτά και είχε υποσχεθεί χρόνια, το Πασόκ όταν έρθει, όταν θα έρθει θα το αφαιρέσει. Οπωσδήποτε, ότι οι νόμοι αυτοί που γίνανε το 90 θα καταργηθούν όλοι. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα από αυτό. Εκτός από αυτό, εξαπλασιαστήκανε τα νοσήλια στα νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα, το ΙΚΑ τώρα ενώ ήτανε πλεονασματικό. Για τα φάρμακα είπατε, υγείας. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε για αυτή την εικόνα των συναδέρφων σας καθημερινά, για να απαντήσει μετά ο κύριος Αθανασόπουλος. Ναι, είναι σκασιαρχείο κάνουν συνεχώς οι γιατροί. Νταμπελίτσες, απουσιάζει και απουσιάζει και απουσιάζει. Μήπως συκοφαντούμε τους γιατρούς? Όχι. Και για να μην λέμε ότι, αν άκουσα καλά, είπε ο κύριος Αθανασόπουλος ότι από το 89 κάτι έγινε και τέτοια. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στο ΙΚΑ και είμαι από το 1939, δεν είχα ποτέ σωστή περίθαλψη. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Και βρίσκομαι στην Αθήνα, στο Βύρωνα. Δεν βρίσκομαι στην επαρχία. Γιατί αν πάμε και εκεί, τότε θα δούμε από μία πόλη πηγαίνουν σε άλλη 35-40 χιλιόμετρα για να κάνουν μια ακτινογραφία. Μάλιστα. Δηλαδή την πληρώνει ακριβότερα την ακτινογραφία και ταλαιπωρείται και 3 ώρες για να πάει από μια πόλη σε άλλη να κάνει ακτινογραφία. Ευχαριστούμε, κύριε Βογιατζόγλου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι. Κύριε Σολομέ, σας βγήκανε και οι δύο πλευρές από αριστερά. Τώρα ούτε πρόνοια υπάρχει ούτε τίποτα. Τρία λεπτά να πω, να απαντήσω έτσι επιγραμματικά σε μετά να μου κάνετε την ερώτηση που θέλετε. Μπορεί να απαντήσετε στους κυρίους. Στον κύριο Λουράντο που θέλω στην αρχή να πω, δεν το τοποθετήσατε καλά. Νομίζω η διαφωνία μας είναι μία. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Αθανασόπουλος. Δεν θέλετε καθόλου τη λίστα. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι πολύ σημαντικό, διότι συμφωνούμε σε ένα άλλο σημείο σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Γιατί μέχρι τα σήμερα. Θέλετε λοιπόν λίστα. Δεν είχαμε συμφωνήσει. Και προχθές τα ίστια, εκείνο που προβλήθηκε από όλους τους φαρμακευτικούς. Καλά, εκεί τυχαία συναντηθήκατε. Όχι, συγγνώμη. Ναι, ήταν ότι δεν θέλουν τη λίστα. Προσέξτε. Αν θέλετε, μπορώ να απαντήσω στον κύριο Σολομό. Κύριε Σολομέ, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά της λίστας για τον εξής απλό λόγο. Ότι αυτό τη λίστα εσείς. Συγγνώμη. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Εάν εσείς σήμερα παίρνετε πίσω ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα, γιατί έχω και έγγραφά σας των συνδικαλιστικών οργάνων. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουν τη λίστα. Δεν θέλουμε τη λίστα να την κοινοποιήσετε σε εμάς. Δεν θέλουμε λίστα. Αυτό δεν την κοινοποιήσετε σε εμάς. Εσείς σαν ΙΚΑ. Δεν την κοινοποιήσετε. Σαν ΙΚΑ. Λίστα σε εμάς. Ναι, θα ήθελα, κύριε Σολομέ, ειδικά με τον κύριο Λουράντο, να απαντήσετε. Όχι, δεν σε διάκοψα. Μια λέξη. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα καθόλου. Και εσείς βάλατε θέματα για μένα, αλλά εγώ δεν διάκοψα. Και παρακαλώ, δεν θέλω διακοπή. Θα το πούμε και παρακαλώ, κύριε Θανασόπουλο, όπως σας σεβάστηκα, να με σεβαστείτε. Λοιπόν. Γιατί το έχετε αυτό το ελάττωμα και διακόπτω τον αντιπαλό σας.
Αντίπαλος είναι ο πρόεδρος όμως. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι. Μάλιστα. Για να ακούσουμε λοιπόν. Πώς να πάει το ΙΚΑ καλά. Το δεύτερο, βεβαίως. Ευτυχώς έχει το πρόεδρο εκεί πέρα που μοιάζεται κατά συμφέροντα των ασφαλισμένων. Αριστερά σου βγήκε. Δεν είδε. Υπέρ των ασφαλισμένων είναι όλα τα φάρμακα. Η ανανέωση της λίστας θα γίνει. Ήμουν ο πρώτος που μίλησα ότι εάν υπάρχει κάποιο φάρμακο και εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση στους ακροατές μας. Θέλουμε να το παρακαλούμε με δικαιολογείτε. Έχει γίνει μια παρεξήγηση στους ακροατές μας. Όλοι μιλάμε για φάρμακο. Όλοι μιλάνε, ακούστηκε εδώ πέρα ότι αρμόδιος κατά αποκλειστικότητα είναι ο γιατρός που γράφει το φάρμακο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ναι. Ότι υπάρχουν φάρμακα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Υπάρχουν φάρμακα κτλ. Φάρμακο εννοούμε τη χημική σύνθεση. Ποτέ το ΙΚΑ δεν αρνήθηκε να δοθεί το φάρμακο που νομίζει ο γιατρός. Το φάρμακο, η χημική σύνθεση, η επιστημονική του ονομασία, όχι το εμπορικό όνομα. Προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Ναι, για κάντε το Γιαννά, διότι τότε η μορφή είναι μεγάλη. Βεβαίως. Ναι, ναι, αλλά θα μας επιτρέψετε το διάλογο. Ναι, κύριε, ναι, ναι, όχι, διότι όταν λέτε μορφή, όχι, θα πρέπει να δίνετε είναι, το διάλογο. Είναι μορφή. Ναι, αλλά μόλις τελειώσει ο διοικητής. Όταν τελειώσω εγώ, έχουμε άλλη άποψη και μόλις απαντήσει ο διοικητής. Θα με αφήσουν, κύριε Κακαουνάκη. Αλλιώτικα, άμα κάνει κριτική, κύριε διοικητά, ο Κακαουνάκης, συγγνώμη, και λέει ότι εγώ έχω μορφή, πρέπει να απαντώ. Αλλιώτικα, να καταλάβει ο τηλεθεατής μας. Όχι, κοιτάξτε, να μην κάνετε κριτική. Γιατί πρέπει να απαντούμε αμέσως. Με αυτό δεν εννοείται, κύριε διοικητά. Κοιτάξτε, στα φάρμακα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από το ΙΚΑ να γραφτεί το φάρμακο που λέει ο γιατρός. Και το λέω δημόσια. Οποιοδήποτε φάρμακο επιλέξει ο γιατρός μπορεί να το γράψει. Στα ιδιοσκευάσματα γίνεται η μάχη, στις εταιρείες φαρμακευτικές. Εκεί γίνεται η ιστορία όλη. Λοιπόν, με το αζημίωτο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, γιατί επιμένουμε δηλαδή και μάλιστα η μηχανογράφηση βγάζει ότι η προτίμηση κατά 88% των γιατρών του ΙΚΑ και το λέω δημόσια είναι κατά σε μια συνταγογραφία η οποία ρέπει προς φαρμακευτικές εταιρείες που είναι γνωστές για τα ποσοστά που δίνουν στους γιατρούς. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στη λίστα των φαρμάκων. Δύο κουβέντες. Δεν υπόθηκε τίποτα. Ο κύριος λόγος για τον οποίο το ΙΚΑ ενδιαφέρεται για την υγεία των ασφαλισμένων του δεν είναι οικονομική, κύριε Κακαουνάκη, και το λέω και προς τους ακροατές μας που μας ακούνε. Εδώ έχω ένα περιοδικό το οποίο λέει. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Τώρα μειώνει τα φάρμακα για να έχουν την υγεία τους οι ασθενείς. Το 6% των εισαγωγών μας, κύριε Κακαουνάκη, στα νοσοκομεία είναι φαρμακευτικές παρενέργειες. Σίγουρα. Που σημαίνει ότι γίνεται κατάκτηση φαρμάκων. Α, μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο να θέλει ένα φάρμακο και να μπορεί να το πάρει. Για όνομα του. Κύριε Σολόμε. Όχι, δεν το είπαμε, κύριε Κακαουνάκη, αυτό το πράγμα και ποτέ δεν το υποστηρίζουμε. Είπαμε και προηγουμένως και το παραλαμβάνω. Οποιοδήποτε φάρμακο θελήσει ο γιατρός να γράψει τον αρρωστό του, είναι ελεύθερο να το γράψει. Και αν δεν υπάρχει στη λίστα. Υπάρχει η εγκύκλειος την οποία είχαμε κοινοποιήσει. Η εγκύκλειος είναι να την έχουν οι τηλεθεατές μας υπόψη. Βεβαίως. Λοιπόν, και λέει, 1486 εγκύκλειος αριθμός με 1894. Μάλιστα. Και λέει, διευκρινίζοντας κλπ. Ναι. Πρώτον, μπορεί ο γιατρός να γράψει οποιοδήποτε φάρμακο θεωρεί απαραίτητο για τον άρρωστό του, εφόσον το φάρμακο αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο της λίστας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο γιατρός υποχρεούται να γράψει πίσω από τη συνταγή, αναντικατάστατο και να θέσει τη σφραγίδα του και την υπογραφή του. Μάλιστα. Είναι ελεύθερο να γράψει οποιοδήποτε θέλει. Μάλιστα. Είναι ελεύθερο να γράψει σε χρόνιες παθήσεις όσα κουτιά θέλει. Στις επαναλαμβανόμενες συνταγές. Όσα κόρτια. Αλλά παραθμίσει τις παθήσεις είναι πάρα πολλές. Ναι. Είναι σε άλλες απαριθμούνται. Ναι. Απαριθμούνται άλλες που είναι δύο τα κουτιά. Απαριθμούνται άλλες περιπτώσεις και λέμε γενικά τώρα. Διευθυντές μονάδων, προϊστάμενοι υγειονομικών υπηρεσιών, ελεγκτές, παθολόγοι, κατοίκονοι, οικογενειακοί γιατροί μπορούν να γράψουν οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα που έκανε ο ειδικός γιατρός. Τι άλλο θέλουν να κάνουν. Συνεπώς, υποστηρίζετε, κύριε Σολομέ, ότι εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός, είναι μόνο σε ιδιοσκευάσματα κάποιων εταιριών, αμφιβόλου αποτελεσματικότητες φαρμάκων. Ποιος το κρίνει το αμφιβόλου αποτελεσματικότητας? Κοιτάξτε να δείτε, να το κρίνω εγώ. Οι γιατροί πάντως δεν το ξέρουν. Εγώ, το ΙΚΑ που νοιάζεται το ξέρει, κύριε Κακαουνάκη. Και ορίστε η απάντηση. Ζητήσαμε πρόσφατα από τον ΕΟΦ να μας πει ποιες εταιρείες έχουν κατασχεθεί έτοιμα φάρμακα να βγουν στην κυκλοφορία να τα ταΐσουμε το λαό. Ναι. Ποια φάρμακα κατασχέθηκαν την τελευταία στιγμή τα πια στο ΕΟΦ. Και ήταν. Ορίστε, σας δίνω την κατάσταση. Επίσημη κατάσταση. Φαρμάκων. Νοιάστηκε ποτέ ο σύλλογος των γιατρών του ΙΚΑ να πάρει αυτή τη λίστα να δει και να συμβουλεύσει τους γιατρούς του, παραδείγματος χάρη, να μην τα γράφουν αυτά? Όχι, λοιπόν, και είναι 8/12/94. Δηλαδή. Και είναι. Δεν θα φτάσω σε άλλες περιπτώσεις δηλαδή, που έχω εδώ πέρα. Δηλαδή, από αυτά τα φάρμακα θα πήγαινε κόσμο στον άλλο κόσμο. Τα κατήρισε. Ο ΙΟΦΤΑ έπιασε τις παρτίδες και τις κατέστησε.
Μάλιστα. Είναι επίσημο έγγραφο του ΙΟΦ. Βεβαίως και είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το ΙΚΑ νοιάζεται. Και μάλιστα θα πω, δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη δηλαδή, τη δραστηριότητά μας. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπο στην και Ελλάδα. Και ο κόσμος με τον πόνο του, με την ανάγκη του, με την επιθυμία του, με την ελπίδα του, θα μπορούσε να πάει και να πάρει. Ξέρει κανένα να μου πούνε εδώ πέρα, ποιος ξέρει, πού ξέρει ο γιατρός τη βιοθεσιμότητα του φαρμάκου. Και ο φαρμακοποιός ακόμα, πού την ξέρουν. Τη βιοϊσοδυναμία, πού την ξέρουν. Δεν υπάρχει εργαστήριο στην Ελλάδα. Και το ΙΚΑ φροντίζει αυτή τη στιγμή να συμβληθεί με τη Γερμανία, τη Σουηδία, να στέλνουμε τέλος πάντων κάποιο μάλιστα φάρμακο να το εξετάσουμε. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω και τελειώνω, ναι, δεν κουράζω ναι, άλλο. Ναι. Οι λόγοι δεν ήταν μόνο οικονομικοί, είναι και ιατρικοί. Γιατί αρρωσταίνει ο κόσμος. 38% των φαρμάκων που είναι στις κασέλες και στα κομμωδίνα δεν έχουν ανοιχτεί, κύριε Κακορέα. Και το ηλίστα δεν είναι εφεύρεση ελληνική. Να το κατανοήσουμε αυτό. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, κύριε Κακαουνάκη, αν δεν το ξέρετε, συνιστά λίσταν πέραν των κυκλοφορούντων επισήμως φαρμάκων να γίνει λίστα. Η Ευρωπαϊκή Υπάρχει Ένωση. Υπάρχει αυτό, είναι γεγονός αυτό, αλλά κύριος Μπογιατζόγλου με τη σειρά του, πέραν από τον κύριο Λουράντο που έχει μαγαζί και πουλάει φάρμακα και πέραν από τον γιατρό που γράφει συνταγές διότι πρέπει να καταναλώνει φάρμακα, υπάρχει και ο κύριος Μπογιατζόγλου στη μέση που λέει: Κύριε, εγώ θέλω, ο συνταξιούχος θέλει ένα φάρμακο. Δεν έχω αντίθεση, δεν το δώσω. Δεν αρνούμε στον κύριο Μπογιατζόγλου. Μα είναι παραπονούμενος. Παραπονιέται. Εάν ο γιατρός δεν του το γράφει, εγώ έβγαλε, έχω τις εγκύκλειες, σας δώσω όλες. Μα υπάρχει τέτοια κόντρα ανάμεσα στους γιατρούς και στο ΙΚΑ, δηλαδή που τελικά θα την πληρώσουν οι ασθενείς. Επαναλαμβάνω, κύριε, δεν θέλω να οξύνω την κατάσταση. Εγώ σας λέω τις εγκυκλίους ναι, που έχουμε κυκλοφορήσει, κύριε Κακοράκη. Πού οφείλεται λοιπόν, ενώ εσείς ναι, με απλοχεριά δίνετε ορίστε όλα τα φάρμακα, ναι, από την άλλη οι γιατροί τα περιορίζουν. Κύριε Κακοράκη, για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν ξέρω λίγο να σας ναι, το πείτε. Προχθές εγκρίθηκε από το ΙΚΑ θεραπεία για δύο παιδιά στο σύνδρομο του Γκοσέ. Δαπάνησε 180 εκατομμυρίων το εξάμεινο. 180 εκατομμύρια φαρμακευτική δαπάνη. Και δεν δήλωσε το ΙΚΑ και η διοίκηση να πει ναι, το εγκρίνω. Άρησε. Παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται και στο νοσοκομείο και σύμφωνα με την ομολογία θα έπρεπε να το πληρώσει το κράτος. Κύριε Αθανασόπουλε, η μορφή ήταν εναντίον σας. Ναι, εναντίον πολύ, δηλαδή του κλάδου σας. Ότι παίρνετε ποσοστά από φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν συζητώ εγώ τέτοιου είδους κουβέντες. Ο διοικητής. Ο διοικητής, αν έχει στοιχεία, τα παραδώσει στην αρμόδια δικαστική αρχή για να μην χαλάσουμε την κουβέντα, να πούμε την ουσία για τη λίστα. Έχετε τέτοια χαρτιά. Άμα έχει στοιχεία, τα παραδώσει. Παραδώστε τα στοιχεία. Εμείς δεν πρόκειται να καλύψουμε κανέναν. Υπάρχει προτίμηση από τη μηχανογράφηση ότι υπάρχει προτίμηση φαρμακευτικών εταιρεών. Εφόσον ο διοικητής με τόσες εγκυκλίους που ανέφερε την εγκύκλιο και με τη λέξη αντικατάστατο μπορεί να γραφτεί το οποιοδήποτε φάρμακο, γεννιέται ένα απλό ερώτημα. Τι τη θέλει τις λίστες. Ένα απλό. Προσέξτε. Αφού όλα είναι στη διάθεση του γιατρού, τι χρειάζεται η λίστα. Ναι, για να μπερδεύει. Απάντηση αμέσως. Δεν τελείωσα. Φάρμακο εις ελευθερία. Εσύ θες τέτοια συμβάσματα. Έχω μια διαφορά. Εγώ δίνω ελευθερία σε μια λίστα φαρμάκων, όχι ιδιοσκευασμάτων. Εσείς θέλετε τα ιδιοσκευάσματα να τα έχετε καλά με όλες τις εταιρείες. Τους φασιονίστες, αυτούς που δεν έχουν εργαστεί ούτε τίποτα. Δεν είστε φαρμακευτικός. Τα ποιότητας φάρμακα. Δεν πρόκειται να μιλήσω. Εκτός, μα μιλάει. Να μιλήσω. Εσάς, ένα λεπτό. Γιατί εσείς. Γιατί τότε ο κύριος Σολωμός δεν θεσπίζει. Ναι. Αντί να γράψει την ονομασία την εμπορική, να γράψει την ονομασία του χημικού γιατρού. Και να παράσει τον μπαλάκι στο φαρμακοποιό. Διότι. Συγγνώμη. Όχι, λάθος. Εάν μπορούσα, συγγνώμη. Κύριε Διοικητή, εάν υπήρχε. Ο λόγο το είπα προηγουμένω. Διαμαρτύρομαι. Να σου ξέρει, εντάξει. Καλή σου πρόθεση. Καλή σου η πρόθεση. Το είπα αστείο. Συγγνώμη. Είπα προηγουμένω, δεν υπάρχει έλεγχο στην Ελλάδα. Εάν υπήρχε έλεγχο όλων των φαρμάκων που έρχεται στο ράφι σα επάνω. Να ξέρουμε ότι είναι κατάλληλα, γιατί εδώ ο έλεγχος που γίνεται μπορεί να έχει 500 μιλιγράμμα αμπισιλίνης μέσα, αλλά το περίβλημα που έχει μπορεί να μην λιώνει στο στομάχι. Δεν θα προλάβουμε, τελειώνει η εκπομπή. Τελειώνει η εκπομπή και δεν προλάβουμε να απαντήσετε. Η διαφορά μας είναι στα διασκευάσματα και στα φαρμάκων. Ο διοικητής έχει την άποψή του. Εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ότι η λίστα φαρμάκων είναι τούτο εδώ το βιβλιαράκι. Μάλιστα. Βλέπετε. Πόσα φάρμακα έχει λίστα. Θα σας πω εγώ τώρα, αμέσως. Και το Εθνικό Συνταγολόγιο που βγήκε το 87 είναι αυτό το βιβλίο. Όλα τα φάρμακα. Λίγο μεγαλύτερο, έτσι. Και τα σημερινά κυκλοφορούντα φάρμακα, όλα, είναι δύο φορές τρία περισσότερα από τούτο. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι τι δημιουργεί η λίστα. Όταν έρχεται ο ασφαλισμένος, ο συγκεκριμένος, στο δικό μου το ιατρείο, και σας το είπα πρωτήτερα, παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο η γυναίκα του και δεν μπορεί να το πάρει αυτός, αμέσως τι μου λέει. Το ΙΚΑ δεν το δίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αρχίζει και είναι κατάλογος φαρμάκων που δεν δίνει το ΙΚΑ, κύριε Κακαουνάκη. Να τα έχω εδώ. Ανταγωνιστές ασβεστίου, έχω σεφατριζίνες που είναι κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς,
Ας πούμε και το φάρμακο του προστάτη, ένα φάρμακο που το συζητούσαμε. Είναι δυνατόν να μην δίνετε φάρμακο του προστάτη? Πώς το δίνω? Έχει ακόμη ένα άλλο. Αυτό τον κατάλληλο θα το δίνω. Κύριε Δίκητα, πρέπει να φύγω. Να με συγχωρείτε, προθέσει μιλούσατε μόνο σα. Μόνο σα μιλούσατε μία ώρα. Τώρα, άμα θα εμποδιζόμαστε, όχι να μην φύγετε. Τελειώνει η εκπομπή. Μα σα λέω, ξέρει πολύ καλά για το θέμα του προστάτη. Ότι το φάρμακο αυτό το περίφημο του προστάτη ήρθε τον Αύγουστο στο ΑΕΣ που συμμετέχει ο κύριο Θαλασσόπουλο και αποφασίσαμε όλοι μαζί να το δώσουμε στον καθηγητή. Τον καθηγητή της νεφρολογίας, τον κύριο Βλαχογιάννη στην Πάτρα, να μας δώσει, φέρει πόρισμα ή αν πραγματικά είναι αυτό το οποίο διαφημίζεται ή όχι. Μάλιστα. Δεν περίμενα όμως εγώ να περιμένω τον κύριο Βλαχογιάννη. Είπα, ή όποιος το νομίζει, να το γράψει και να γράψει την αντικατάστατο. Κύριε Κακαουνάκη, αυτός ο κατάλογος σας τον δίνω, είναι από τις λίστες του ΙΚΑ. Έχει 200 φάρμακα που λέει ότι είναι στις λίστες και δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Σας το δίνω εγώ. Και φταίει το ΙΚΑ? Το ΙΚΑ φτιάχνει μια λίστα. Εγώ είμαι ο γιατρός και πρέπει να γράψω. Δηλαδή λέτε, ένα λεπτό, δεν καταλάβατε τι είπα. Αυτά τα φάρμακα, προσέξτε, είναι μέσα στις λίστες, προσέξτε. Είναι στα φαρμακεία. Είναι μέσα στις λίστες, αλλά δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Γιατί δεν υπάρχουν στα φαρμακεία? Αυτό είναι υπόθεση. Γιατί δεν υπάρχουν στα φαρμακεία, κύριε? Γιατί έχουν αποσυρθεί. Γιατί δεν τα γράφανε για τον κύριε Κακαουνάκη? Έχουν αποσυρθεί ή έχουν άλλη ονομασία τώρα και άλλη συσκευασία? Καμία άλλη ονομασία. Καμία άλλη ονομασία, το πω εγώ. Ναι, έχουν αποσυρθεί. Να σου πω κάτι. Ναι. Μερικές φορές οι ίδιες εταιρείες αποσύρουν τα φάρμακά τους για οποιουσδήποτε λόγους. Μπορεί να είναι και θέμα τιμής, μπορεί να είναι οποιουσδήποτε λόγους. Δεν έχει σημασία. Σε, δεν το βγάζω εγώ. Και σε τι φταίει το ΙΚΑ? Μα εμείς η λίστα, κύριε Κακαουνάκη, που φτιάχνεται από το 89 και δεν το προσέξατε. Ναι. Από το 89 φτιάχνονταν 5 χρόνια. Μέσα στα 5 χρόνια ο διοικητής είπε πρωτήτερα ότι βγήκε ένα φάρμακο σύγχρονο για τον προστάτη. Ναι. Και για ποιο λόγο θα το δώσουμε εμείς στην νευρολογική κλινική, κύριε Κακαουνάκη? Δηλαδή το ΙΚΑ τι είναι τελικά? Το ένα άλλο κράτος? Δηλαδή ο ΕΟΦ, εδώ πρέπει να πάρουμε μια κουβέντα και να πάρει θέση ο διοικητής του ΙΚΑ. Ναι. Ή καταργείται ο αρμόδιος οργανισμός, εθνικός οργανισμός φαρμάκων, που είναι προορισμένος με καθηγητές του Πανεπιστημίου Φαρμακολογίας, τοξικολογίας. Ό,τι εγκρίνει δηλαδή ο οργανισμός φαρμάκων. Μα αυτό είναι ο αρμόδιος. Θα πρέπει γιατί να το δει και στην Γερμανία αυτό. Ποιο? Γιατί δεν γίνεται και στην Γερμανία. Κοιτάξτε, αυτό το γιατί σύστημα. Γιατί και εκεί τι σημαίνει για το δηλαδή, ΙΚΑ, γιατί κύριε. Μόνο οι Έλληνες γιατροί αντέδρασαν, κύριε Κακαουνάκη. Γιατί δεν αντέδρασαν και οι Ευρωπαίοι γιατροί στις λίστες? Λοιπόν, τι σημαίνει γιατί παγκόσμιο. Ξέρετε, έχετε περισσότερη ιατρική συγκεντρωμένη εσείς και επιστημονικότητα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Κύριε Σολομέ, σας συγχαίρω. Εγώ σας λέω ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν λέει για λίστες. Λέει για λίστες. Για λίστες το ΙΚΑ. Λέει για λίστες. Σε λίγο χρειαζόμαστε όλοι φάρμακο.